Σκιάθος είναι ένας τόπος που είναι η πατρίδα μου. Είναι αγαπημένος. Σκέψω ότι έχω κάνει χιλιάδες συναυλίες σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ελλάδα, άπειρες φορές. Στη Σκιάθο έχω παίξει μία φορά πριν 4 χρόνια και άλλη μία πριν 20. Αυτές είναι οι μόνες φορές οι οποίες μπόρεσα τελικά να πάω στον τόπο μου και να παίξω. Και αυτό είναι απαγορευτικό, διότι η Σκιάθος είναι, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι, είναι το μοναδικό νησί στη Μεσόγειο θάλασσα το οποίο δεν έχει πολιτισμό. Ναι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι ναι. Είναι. Ναι, είναι τρομακτικά, είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό. Και δεν φταίει βέβαια ο κόσμος, φταίει οι εκάστοτε δημοτικές αρχές. Ήταν οι δήμαρχοι και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι του πολιτισμού. Αυτούς ξέρω, αυτούς λέω. Αν ήταν κάποιος άλλος θα τους έβλεπα και θα τους έλεγα τα παράπονά μου. Ναι. Δεν τα καταφέρανε. Δεν το θέλανε. Κεντράρουν σε άλλα πράγματα εκτός του πολιτισμού. Με αποτέλεσμα αυτός ο λαός και ψυχολογικά και συναισθηματικά, αλλά και σε επίπεδο μόρφωσης και προσωπικό πολιτιστικό επίπεδο, να γέρνει λιγάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα οφείλουμε να αντιδράσουμε. Η Σκιάθος είναι το μοναδικό νησί στη Μεσόγειο θάλασσα, με άνω των 5.000 κατοίκων, που δεν έχει οδείο. Δεν έχει μια θεατρική ομάδα. Δεν έχει καμία χοροδία. Δεν έχει κανένα διδάσκαλο. Δεν κάνει κανένα σεμινάριο. Δεν διδάσκει πουθενά τίποτα. Είναι μια κόλαση. Απογοητευτικό. Ακούμε μόνο από το μόνο που δονεί τελικά το μαγαζί είναι μια μουσική η οποία προέρχεται από λούπες, από ανθρώπους που δεν παίζουν μουσική. Έτσι είναι όλα computerized. Είναι μια χαμηλοδονητική μουσική. Δεν θέλω να το πω σκυλάδικο, γιατί και το σκυλάδικο έχει πολύ μεγάλη αξία για αυτούς που τους αρέσει. Φυσικά. Μιλάμε για χειρότερο του σκυλάδικου. Έτσι, το οποίο παίζεται όλη μέρα και όλη νύχτα μέχρι το ξημέρωμα. Τι να πω, είναι μια πραγματικά, έχει μετατραπεί μια κόλαση ηχορύπανσης αυτός ο τόπος. Λοιπόν, επειδή εγώ τον αγαπώ τον τόπο μου, ο μόνος τρόπος ο οποίος βρήκα να αντιδράσω είναι να βρω ανθρώπους με τους οποίους έχουμε την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη και τους βρήκα. Είναι άνθρωποι από το σύλλογο Ισκιάθος και αυτοί οι άνθρωποι σε συνεργασία όλοι μαζί έκαναν μια κοινή ομάδα και κατεβαίνουν σε εκλογές διεκδικώντας το Δήμο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο εκεί με όλο αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατο να ζήσουμε. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Να πεις το μόνο πρόβλημά σου είναι ο πολιτισμός. Το δικό μου, ναι, αυτό είναι. Μα από εκεί ξεκινάνε αυτό όλα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή, αν δεν δώσεις παιδεία στη νεολαία, βλέπεις, έχει μεγαλώσει ήδη μια γενιά η οποία θεωρεί αυτό που κοροϊδεύουμε στην Αθήνα, και ξέρετε πολύ καλά ποιους κοροϊδεύουμε στην Αθήνα, τους θεωρούν ηγέτες. Ναι. Τους θεωρούν τεράστιους και καλούς. Είναι ντροπή. Ναι. Και δεν θα τους αλλάξει μυαλά ποτέ πια, γιατί έτσι μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Η επόμενη γενιά λοιπόν είναι στα χέρια μας. Είναι στα χέρια μας. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα. Δεν ξεκινάω τώρα την προσπάθεια. Ναι. Πήγα σε όλους τους δημάρχους τους προηγούμενους. Σε όλους τους υπεύθυνους πολιτισμού. Κανείς δεν κατάλαβε τι πήγε. Αυτιά κλειστά. Ναι, τους ένοιαζαν άλλα πράγματα. Τους ένοιαζαν άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή εγώ τώρα έχω μάθει, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω όνειρα και αποκτώ μονίμως καινούργια όνειρα, δεν μένω στα παλιά μου. Ναι. Ονειρεύομαι ασταμάτητα, αλλά εγώ έχω μάθει να δουλεύω προς την κατεύθυνση του να κάνω τα όνειρά μου πρακτική εφαρμογή, να γίνει πραγματικότητα. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω μάθει να με οδηγεί κάποιος. Εγώ οδηγώ. Ναι. Είμαι ο leader. Ναι. Είμαι ο δημιουργός, είμαι ο συνθέτης, είμαι ο ορχιστρωτής, είμαι ο κιθαρίστας. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Κιθάρα παίζω, δεν παίζω βιόλα. Οδηγώ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι εγωιστικό αυτό, αλλά μόνο έτσι γίνεται. Ο οδηγός πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη. Και την αναλαμβάνω. Ναι. Οπότε, επαληθεύοντας τα όνειρά μου με πρακτικό τρόπο, συντάσσομαι με αυτή την ομάδα που ονομάζεται Ισκιάθος και διεκδικούμε τη δημαρχία του νησιού. Μάλιστα. Τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Εγώ κατεβαίνω αρχικά ως δημοτικός συμβουλός, αλλά θα μπορούσα να μην κατέβω. Να βγει ο Θοδωρής ο Τζούμας και να διεκδικήσω μετά το φεστιβάλ Σκιάθου και να κάνω αυτά που θέλω και να πάρω και το μισθό μου και να είμαι και μια χαρά. Ναι. Προτιμώ όμως να εκτεθώ, να αγωνιστώ και να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάνε και καθαρίζουν μόνοι τους όλες τις παραλίες 10 χρόνια, αφιλοκερδός, που κάνουν συναυλίες χωρίς να βγάλουν δεκάρα και βάζουν λεφτά από την τσέπη τους 10 χρόνια, αφιλοκερδός. Ναι. Που δίνουν την ψυχή τους. Ναι. Που κάνουν τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό στο νησί, το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους στηρίζω ανοιχτά και όλοι μαζί έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλος θα ασχοληθεί με τους δρόμους, άλλος με το νερό, άλλος με το ένα πρόβλημα των ανθρώπων εκεί. Εγώ με τον πολιτισμό. Ναι. Θέλω να αναλάβω λοιπόν τον πολιτισμό του νησιού. Θεωρώ τον εαυτό μου έτοιμο γι' αυτό. Ξέρω τους τρόπους. Ναι. Και έχω την ικανότητα να επηρεάσω ανθρώπους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα στο νησί, τα οποία θα είναι καλό και για τον τόπο και για τους ανθρώπους
αλλά και για όλη την Ελλάδα, γιατί ο πολιτισμός είναι δώρο και είναι κοινό δώρο, ανήκει σε όλους, είναι κοινό αγαθό. Φυσικά. Δεν το κάνεις μόνο για τον ένα ή για τον άλλον. Mm-hmm. Το φεστιβάλ Σκιάθο λοιπόν θα έχει πάρα πολλά, το οποίο θα κάνω, θα έχει σε συνεργασία με τους, με τον Θοδωρή Τζούμα και τους Πολύπους, μόνος με τον κάνω τίποτα, με όλη η ομάδα. Θέλω να κάνω φεστιβάλ τραγουδιού, θέλω να κάνω φεστιβάλ κιθαροδίας με μεγάλους κιθαρίστες, οι οποίοι είναι και προσωπικοί μου φίλοι, mm-hmm. από όλο τον κόσμο. Ναι. Θέλω να τους φέρω και θα έρθουν για μένα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω. Τέλεια. Θέλω να συνεργαστώ με όλα τα οδεία της χώρας, να μου στέλνουν τους καλύτερους μαθητές, να τους κάνουμε σεμινάρια εκεί, δωρεάν. Mm-hmm. Ναι, μπορώ να το κάνω. Ναι. Μπορώ να παίρνω τα ΕΣΠΑ, μπορώ να πάω στον Υπουργό Πολιτισμού, όποια και είναι η κυβέρνηση, και να απαιτήσω τα χρήματα τα οποία μου χρειάζονται για να τα κάνω όλα αυτά. Είμαι ο Αντώνης Ομιτζέλος, το έχω καταφέρει και απαιτώ. Και κερδίζω. Δεν μου έχει πει ποτέ κανείς όχι σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Και δεν θα μου πει και τώρα. Ό,τι απαιτώ λοιπόν, εγώ το προσφέρω στο νησί. Δεν πάω να βγάλω λεφτά, δεν έχω οικονομική ανάγκη. Δόξα τω Θεώ. Σωστά. Ναι. Όχι, γεννήθηκα φτωχός και έχω συνηθίσει. Δεν έχω λεφτά. Αυτό εννοώ. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το μιλάω με τόσο πάθος, γιατί αγωνίζομαι και θα αγωνιστώ στις επόμενες μέρες και μέχρι τις εκλογές για αυτό το σκοπό. Θέλω να ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Σε αντίθετη περίπτωση που εκλεγεί κάποιος άλλος δήμαρχος, πάλι είμαι έτοιμος να προσφέρω. Ναι. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ναι. Απλά έχω την αίσθηση ότι οι κύριοι αντίπαλοι τώρα του κυρίου Τζούμα δεν αντιλαμβάνονται την έννοια πολιτισμού. Θεωρώ ότι όταν τους λέω, όχι θεωρώ, οι ίδιοι θεωρούν, τον πολιτισμό τον έχουν μέσα τους ως, θα το πω με μια λέξη με τρία γράμματα, όλο το πράγμα του πολιτισμού μέσα τους γράφεται με τρεις λέξεις, με τρία γραμματάκια που λέγεται όπα. Α. Ναι, δεν είναι όπα ο πολιτισμός, είναι πιο σοβαρό πράγμα. Ναι. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για αρχαία τραγωδία, την οποία δεν έχει παιχτεί ποτέ στο νησί και θα ήθελα να γίνει και θα γίνει σαφέστατα. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα δημοτικό οδείο, για ένα δημοτικό ραδιόφωνο. Είναι εκατομμύρια πράγματα που πρέπει να συμβούν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και είναι ένα μεγάλο νησί και με ιστορία και είναι πολύ περίεργο. Είναι ας πούμε, το νησί αυτό. Των ποιητών, είναι φυσικά. Το νησί των συγγραφέων, των πνευματικών ανθρώπων, των κολυβάδων. Είναι ένα νησί με πολύ μεγάλη αρχαία ιερότητα. Σκέψω ότι, ας πούμε, ότι στην αρχαία Ελλάδα είχαν το δώρο της προμαντίας από τον Παντή των Δελφών εναντί όλων των Ελλήνων. Ναι. Ήταν άνθρωποι του πνεύματος. Δεν γίνεται τώρα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό και να είναι και το μοναδικό περίεργο νησί και να το μπαίνουμε στα ρεκόρ Γκίνες πλέον ως το πιο απολύτη. Μην γελάς, είναι σοβαρό. Μπαίνουμε στα ρεκόρ Γκίνες ως το πλέον απολύτη στο νησί, ναι, όλων των εποχών σε όλη τη Μεσόγειο. Πέρυσι γίνανε κάποιες συναυλίες. Προφανώς για προεκλογικούς λόγους, φαντάζομαι, ή δεν ξέρω για ποιους λόγους προσωπικούς των ανθρώπων που το κάνανε. Ναι. Δεν θα σας κάνω κριτική, απλά θα σας αναφέρω τα ονόματα για να δείτε, αν πείτε εσείς, αν αυτό αποτελεί στόχευση πολιτισμού, αν αποτελεί προγραμματισμό και αν αυτό έχει αποτέλεσμα στην διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Φέρανε, ας πούμε, τον κύριο Φραγκούλη, τον τενόρο μας. Ναι. Την άλλη μέρα ήταν η Ελένη Βιτάλη. Mm-hmm. Κολλητά με τον κύριο Φραγκούλη. Κόντρα έννοιες τελείως. Εξαιρετική και δύο, αλλά δεν είναι φεστιβάλ αυτό. Ναι. Και την τρίτη μέρα το Λευτέρη Πανταζή. Ναι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Καλλιδένελα. Μην γελάς, μην γελάς τώρα, γιατί όσοι είμαστε στο δωμάτιο γελάνε εδώ. Έτσι γελάει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το δραματικό σημείο και πρέπει να επέμβουμε. Είναι ντροπή μας. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και αν να... δεν πάνε όλα καλά, εμείς θα προσφέρουμε τον πολιτισμό δωρεάν όπως το κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Αυτά με, σας ζάλισαν αυτά. Καθόλου. Ναι, δεν είμαι αυτό που λέμε στο διαδίκτυο, είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Έχω ένα προσωπικό όραμα υποπολιτισμού για τον τόπο μου και από τον τόπο μου αισθάνομαι ότι μπορώ να αγγίξω και την αιωνιότητα και την παγκοσμιότητα. Η παγκοσμιότητα είναι ένα πολύ μικρό κουτάκι. Είναι μια πέτρα στην οποία μπορείς να πατήσεις πάνω, αρκεί να είναι δικιά σου. Ναι. Και είναι τελείως το ανάποδο από τη νέα τάξη πραγμάτων αυτό. Ναι, είναι το ανάποδο. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Εντελώς όμως. Ακριβώς. Ναι, εγώ πρεσβεύω αυτό.